Για τη μία το μεσημέρι της Τετάρτης, 13 Φεβρουαρίου, έχει προγραμματιστεί παμπιερικό συλλαλητήριο στην πλατεία της Κατερίνης στο πλαίσιο του αγώνα της Παμπιερικής Επιτροπής για την άμεση αναστολή λειτουργίας των διοδίων του Αιγινίου, με στόχο την κατάργησή τους και την άμεση κατάργηση και των πλευρικών διοδίων της Λεπτοκαριάς. Στο μεταξύ, ο Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης ανακοίνωσε στάση εργασίας διάρκειας 1,5 ώρας την Τετάρτη μεταξύ 1 το μεσημέρι και 2,5 το μεσημέρι ως ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα των πολιτών της Πιερίας κατά της λειτουργίας των διοδίων στο Αιγίνιο. Μάλιστα, ο Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει πως όσοι εκ των παρευρισκομένων στο συλλαλητήριο επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα με τα μέσα μεταφοράς του νομού, λεωφορεία, να μεταβούν δωρεάν στα διόδια του Αιγίνιου όπου θα συνεχιστεί η κινητοποίηση. Και το τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου Πιερίας καλεί κάθε εργαζόμενο επαγγελματία πολίτη του νομού να εμποδίσει τα σχέδια, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, των μεγάλων εργολάβων και της τρικομματικής συγκυβέρνησης για τη λειτουργία των διοδίων στο Αιγίνιο και των πλευρικών σταθμών της Λεπτοκαριάς που δεν λειτουργήσαν μετά τους ανυποχώρητους αγώνες του λαού της Πιερίας. Από την πλευρά της, η Παμπιερική Επιτροπή Αγώνα κατά των Διοδίων του Αιγινίου σε ανακοίνωσή της αναφέρει: Η Παμπιερική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν οι τρεις Δήμοι της Πιερίας, η Αντιπεριφέρεια και όλοι οι φορείς του νομού, καλούν όλους τους πολίτες της Πιερίας, εργαζομένους, επαγγελματίες, άνδρες και γυναίκες, νέους ανέργους και συνταξιούχους, να δώσουν το αγωνιστικό τους παρόν στο συλλαλητήριο της Τετάρτης. Να διατρανώσουν τη θέλησή τους για άμεση αναστολή της λειτουργίας των διοδίων Αιγινίου και των πλευρικών της Λεπτοκαριάς, με προοπτική την κατάργησή τους. Να αποδείξουν ότι με τον ενωτικό τους αγώνα μπορούν να προστατεύσουν το μέλλον της Πιερίας. Το μέλλον των παιδιών τους.